το Μητέρα και η δεύτερη Πανεπιστημιακή Ημεευτική και Χειρουργική Κλινική του Αρετέιου Νοσοκομείου ανακοίνωσαν σήμερα τη συνεργασία τους για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων γιατρών στις νέες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής γυναικολογίας. Είμαστε σήμερα εδώ στο αμφιθέατρο του Αρετέιου Νοσοκομείου για να ανακοινώσουμε την συνεργασία μας με τον Όμιλο Υγεία Μητέρα, η οποία εγκαινιάζεται για πρώτη φορά, είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός στη χώρα μας και αποσκοπεί στην βελτίωση αρχικά της εκπαίδευσης των νέων συναδέλφων και τελικά τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασθενείς μας. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπόρεσα σαν διευθυντής κλινικής να οργανώσουμε αυτό το, αν θέλετε, πείραμα. Εμείς από τη μεριά μας, σαν Αρετέιο Νοσοκομείο, σαν Πανεπιστημιακή Κλινική, έχουμε ένα τεράστιο και εξαιρετικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε τη διάθεση και έχουμε και την εμπειρία πάνω στην ιατρική εκπαίδευση. Από τη μεριά του, ο Όμιλος Υγεία, ο μεγαλύτερος, αν θέλετε, ιδιωτικός όμιλος νοσοκομείων στη χώρα μας, μας υποστηρίζει όσον αφορά το τεχνολογικό εξοπλισμό, τους χώρους και επίσης, όπως ξέρετε, αυτός ο όμιλος είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης των νέων γιατρών. Όταν φεύγουν από εμάς που τους εκπαιδεύουμε, αναγκαστικά οι περισσότεροι γυρνάνε στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρήσαμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι φεύγοντας από το Πανεπιστήμιο και μπαίνοντας στον ιδιωτικό τομέα από μόνοι τους προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Εμείς έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε την εκπαίδευση και μετά από την αποφύτησή τους από την ειδικότητα. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και τυχεροί που ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ο κ. Καρδαπάνης, άκουσε την πρόταση που είχα εγώ με τον καλό μου φίλο τον κύριο τον Στέφανο Χανδακά, με τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και στήσαμε αυτό το μοντέλο. Δεν πρωτοτυπήσαμε, γιατί αυτό το μοντέλο υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει στην Αμερική για πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται ότι δουλεύει εξαιρετικά. Σε πρώτη φάση έχουμε οργανώσει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα. Το ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση των νέων συναδέλφων σε όλες τις τεχνικές της επεμβατικής και της διαγνωστικής υστεροσκόπησης, η οποία είναι ίσως μια από τις πιο συχνές τεχνικές που καλείται να κάνει ένας νέος γυναικολόγος. Και το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την εκτίμηση του καρδιοτοκογραφήματος. Ουσιαστικά το καρδιοτοκογράφημα είναι η τεχνική με την οποία ελέγχουμε το καλό σέχιν του εμβρίου. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Έχουμε, η διάθεση υπάρχει και από τα δύο μέρη για να γίνει κάτι διαφορετικό, αν θέλετε. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι εδώ για να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και ο ιδιωτικός τομέας είναι κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Από τη σειρά του, ο ιδιωτικός τομέας, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης, θα υποστηρίξει το Πανεπιστήμιο. Σήμερα ανακοινώσαμε μια πρωτοποριακή συνεργασία, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε θέματα εκπαίδευσης ανάμεσα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, το ΕΚΠΑ, και συγκεκριμένα η δεύτερη Ημεευτική και Γυναικολογική Κλινική, σε συνεργασία με τον Όμιλο Υγεία και το Νοσοκομείο Μητέρα, ξεκινάνε εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο να μεταφέρουν τη γνώση και την εξειδίκευση που έχει ο ιδιωτικός τομέας και να βελτιώσουν τις συνθήκες εκπαίδευσης που παρέχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτά τα κοινά προγράμματα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εκπαίδευσης είναι διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως είναι η πρώτη φορά που τολμάμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, με στόχο να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης, να βοηθήσουμε εμείς από τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα τεχνολογίας, εξοπλισμού και όγκου εργασίας και να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους γιατρούς να μπορέσουν να είναι πιο σωστά εκπαιδευμένοι προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα και να εργαστούν στο μέλλον στην πατρίδα μας. Η συνεργασία αυτή είναι μια πρωτοβουλία της γυναικολογικής κλινικής και έρχεται να επιστραγίσει αυτό που θέλει το νοσοκομείο, δηλαδή το expertise που έχει πάνω στην εκπαίδευση, να μπορέσει να το μεταλαμπαδεύσει και σε άλλες δομές. Το Αρετέιο Νοσοκομείο λειτουργεί και προσφέρει εκπαίδευση
έρευνα αλλά και κλινική αντιμετώπιση γυναικολογικών περιστατικών εδώ και 120 χρόνια. Στο νοσοκομείο αυτό έχουν εκπαιδευτεί χιλιάδες γιατρών οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν το να προσφέρουμε αυτό το expertise που έχουμε στην εκπαίδευση και σε άλλους φορείς, εκπαιδεύοντας γιατρούς, είναι επωφελία και της ιατρικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Από την άλλη, ο ιδιωτικός φορέας θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει τις κρατικές δομές, γιατί έχουν περάσει 120 χρόνια. Το αρετέιο νοσοκομείο φαίνονται αυτά τα 120 χρόνια, τουλάχιστον στις κτηριακές του δομές. Οπότε θέλουμε και τη βοήθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να αναβαθμίσουμε αυτές τις δομές μας και να έχουμε έτσι ένα δυνατό νοσοκομείο για άλλα 120 χρόνια. Αυτή λοιπόν η συνεργασία μεταξύ μιας πανεπιστημιακής γυναικολογικής κλινικής και ενός ιδιωτικού νοσοκομείου ή ενός ιδιωτικού τράστη νοσοκομείων έρχεται να προσδώσει στην ελληνική κοινωνία καλύτερη εκπαίδευση πάνω στην ειδικότητα της γυναικολογίας αλλά και καλύτερες υποδομές όσον αφορά ένα δημόσιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Σήμερα νομίζω ότι πραγματοποιείται μία δράση, αν μου επιτρέπετε να την πω έτσι, η οποία είναι καινοτόμα. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι σηματοδοτεί και το μέλλον για τέτοιες κινήσεις. Η σύμπραξη που κάνουμε σαν η μητέρα, μέσω του νοσοκομείου μας μητέρα, του μευτηρίου μας μητέρα, με το Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα με την Β' Πανεπιστημιακή, τη Β' Γυναικολογική Μευτική Κλινική του Αρετέου Νοσοκομείου. Αυτό έχει να κάνει με την εκπαίδευση νέων γιατρών, ξεκινώντας δηλάμε 2 σεμινάρια εφέτος. Ευελπιστούμε ότι στις επόμενες χρονιές αυτή η δράση θα αναπτυχθεί και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολύ περισσότερα ώστε νέα παιδιά που τελειώσανε το πανεπιστήμιο, νέοι γιατροί, εκπαιδεύονται σε νέες μεθόδους, νέες τεχνικές και στα νέα δεδομένα στην επιστήμη την οποία διάλεξαν να ακολουθήσουν. Όπως είπε και ο κύριος Βλάχος, το Πανεπιστήμιο έχει την επιστημονική δυνατότητα, έχει τις γνώσεις. Εμείς σαν ιδιωτικός τομέας και σαν νοσοκομείο, ιδιωτικό νοσοκομείο, δίνουμε την υποδομή την οποία διαθέτουμε στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη αυτή η εκπαίδευση των νέων γιατρών, γιατί όχι και στο μέλλον και κάποιων και φοιτητών, όταν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε στη χώρα μας σε αυτό το τομέα. Εμείς θα είμαστε πάντα αρρωγοί αυτής της προσπάθειας και θα την στηρίξουμε συνεχώς. Εμείς ως φοιτητές της ιατρικής σχολής είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που στη συγκεκριμένη κλινική αποτελούμε ουσιαστικό κομμάτι της ομάδας και συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες. Μετά από 6 χρόνια στην ιατρική σχολή έχουμε καταλάβει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ιδιαίτερα υψηλό βαθμό και ανταγωνίζεται εις άξια τις ιατρικές σχολές του εξωτερικού και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πολλές γνώσεις σε κλινικό επίπεδο αλλά έχουμε και πάρα πολλές ευκαιρίες στο ερευνητικό επίπεδο έτσι ώστε να έχουμε τα σωστά ερεθίσματα στην αρχή της κλινικής μας πορείας και αυτό μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Σαν νέος γιατρός που τελειώνει σύντομα, βλέπω τη συνεργασία του Όμιλου Υγεία και του Αρετέου Νοσοκομείου πολύ αισιόδοξη, καθώς το μέλλον μπορεί να δώσει νέες προοπτικές για τους νέους γιατρούς, μπορεί να κάνουν προγράμματα εξειδίκευσης στον τομέα που ενδιαφέρονται και έτσι να φύγουν από τον κόπο στο να μεταναστεύσουν σε μια χώρα του εξωτερικού. Επίσης, πιστεύω ότι στο μέλλον μπορεί να δοθούν ευκαιρίες όπως το να κάνει κάποιος ειδικότητα στο εξωτερικό. Αντί να κάνει ειδικότητα στο εξωτερικό, να την κάνει στην Ελλάδα, σε κάποιο ιδιωτικό νοσοκομείο, σε συνεργασία πάντα με κάποιο πανεπιστημιακό. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ τα δημόσια έχουν, θα έλεγα, πιο πανεπιστημιακό ερευνητικό ενδιαφέρον και είναι πιο κοντά στους φοιτητές. Οπότε η συνεργασία των δύο θα ήταν ιδανική, πιστεύω.